ξύπνα. Μας λέει ξύπνα. Ξύπνα ρε μοσχάρι. Γύρισε λίγο πιο νωρίς. Ξύπνα ρε μαλάκα. Ξανακάνε κανένα τέτοιο και θα φας καμία. Κατάλαβες τη σούπα. Η Λίλια είναι έξω από την πόρτα. Το κόψε επιτέλους. Σαν τη Λίλια έχεις καταρτήσει. Τίνα. Τίνα. Ποιος είναι από τη μαλακία εδώ μέσα. Τίνα. Ποιος είναι μέσα. Η Λίνα. Τι θα κάνω, την πατήσαμε. Σκάσε επιτέλους. Φες τους ανάντρας μια φορά. Και γάμισου. Ούτε. Πρέπει να βρούμε που θα σε κρύψουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση, θα πηδήξεις από το μπαλκόνι. Το μπαλκόνι. Το δικό μας μπαλκόνι. Ναι. Δεν πήγα από το μπαλκόνι. Εσύ να πηδήξεις το μπαλκόνι. Έχω Βασίλη, σοβαρέψου. Να πηδήξεις από το μπαλκόνι. Άρχισε να πιέσαι. Δεν πηδά από το μπαλκόνι. Σοβαρέψου, Βασίλη. Τελείωνε. Έλα. Προχώρα. Όχι, δεν πηδά. Τι θα γίνει τώρα! Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα, ακόμα είναι έξω! Τι να κάνω! Τι είναι εδώ εκεί μέσα, Λίνα! Τίποτα! Σκουντόβλησε η μαλάκο! Πήγαινε, κρύψε κάτω το κρεβάτι! Κάτω το κρεβάτι! Άντε, επιτέλους! Ξέρεις πόση ώρα περίμενα! Μπορεί και για μισή ώρα! Τι έκανες το σύνορα μου λες! Άσε, πού να στα λέω! Η μητέρα μου έχασε τον πατέρα μου με άλλη. Και έγινε ένας ψιλοφόνος. Γι' αυτό αναγκάστηκα να έρθω πιο νωρίς από το χωριό. Τι κοιτάς? Τι, τίποτα. Τέλος πάντων, εμένα άμα μου το έκανε αυτό ο Βασίλης, θα τον σκότωνα. Και αυτή μαζί. Δεν νιώθω καλά. Πάω να βάλω λίγο νεράκι. Αχ, σε παρακαλώ, βάλε μου και εμένα λίγο νερό. Και αν μπορείς, φτιάξε και ένα καφέ. Θα είσαι η καλύτερη συγκάτοικο του κόσμου. Τι είναι αυτό το κινητό σου? Τι να ξαναχτυπάει το κινητό σου. Δεν έχεις αυτό το λίγο κλείσεις. Είναι το Βασίλη.